προσκαλούσουν στο Ιδιάκτιο Δημοσίου που θα γίνει στο Δημοτικό Σάρο της Άφρας την Κυριακή 20 του Δεκέμβρου στις 5 η ώρα του απόγευμα. Η εκδήλωση περιλαμβάνει μουσική, κλόν, Άγιο Βασίλη και κυρώσεις. Σας περιμένουμε όλους να περάσουμε ένα χαρούμενο χριστουγεννιάτικο απόγευμα.
Κοντά μας έχουμε τον προπονητή της ΑΕ Αλεξάνδρειας, τον κυρία Κορασαβίδη. Τριάγω, το παιχνίδι τελείωσε, η ομάδα σου ιτήθηκε με 2-0. Θα θέλαμε να μας πεις την άποψή σου για το παιχνίδι και γενικά πώς είδες την απόδοση της ομάδας σήμερα. Καταρχάς είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του παιχνιδιού. Μπήκαμε στο πρώτο ημίχρονο, στο 20 λεπτό, πολύ δυνατά, είχαμε τις ευκαιρίες να προηγηθούμε, δεν τα καταφέραμε. Στη συνέχεια ισορρόπησε λίγο το παιχνίδι η Νάουσα, χωρίς όμως να έχει τις κλασικές ευκαιρίες όπως είχαμε εμείς για να προηγηθεί. Και στο δεύτερο ημίχρονο, αφού μπήκαμε στα αποδυτήρια, είπαμε κάποια πράγματα. Μπήκε λίγο πιο δυνατά η Νάουσα, έχει κάποιες ευκαιρίες για να προηγηθεί στο σκορ και προηγήθηκε με τον τρόπο τον οποίο προηγήθηκε. Προσπαθήσαμε μετά να πιέσουμε παραπάνω, τα καταφέραμε, είχαμε το δοκάρι στο τέλος. Δεν μας έκατσε το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε. Ο Πενίσκος ήταν λίγο άτυχος παίκτης της ομάδας σήμερα. Έχασε το δοκάρι και είχε την ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο. Κυριακό. Υπάρχουν παράπονα από τη διαιτησία, γιατί είδαμε λίγο φίλαθλοι της Αλεξάνδρειας είχαν γκρίνια με τη διαιτησία. Είπα θα σχολιάσει και... κάτι. Είπα και προηγουμένως ότι δεν μπορούμε να ασχοληθούμε. Αυτοί έχουν το μαχαίρι, αυτοί έχουν το καρπούζι. Ό,τι θέλουν σφυρίζουν. Από εκεί και έπειτα, εμείς πρέπει να κερδίζουμε και αυτούς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι περιττό, είναι άσκοπο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό. Κυριάκο, από τη μεριά μας να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Αλεξάνδρεια. Έχει περάσει ήδη τις εξετάσεις, κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία. Με το τέλος του πρώτου γύρου βρίσκεται 5 βαθμούς διαφορά από την κορφή. Αν δεν κάνω λάθος, 5 δεν είστε. Είσαστε 2 και 3, 5. 5 βαθμούς από την κορφή. Να ευχηθούμε από τη μεριά του Έμβολος καλή επιτυχία, Κυριάκο, στο δεύτερο γύρο και θα είμαστε κοντά να παρακολουθούμε την πορεία της Αλεξάνδρειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Στο ΔΑΚ ΝΑΟ σας βρισκόμαστε. Κοντά μας έχουμε τον προπονητή των νικητών, τον Γιάννη Κερλίδη. Γιάννη, σήμερα κερδίσατε το τέρμπι με την ΑΕ Αλεξάνδρειας με 2-0. Θα θέλαμε τη γνώμη σου για το παιχνίδι και γενικότερα να μας σχολιάσεις το παιχνίδι το οποίο κύλησε στα αθλητικά πλαίσια. Θα πρέπει να το τονίσουμε και αξίζουν συγχαρητήρια και στους 22 ποδοσφαιριστές. Γιάννη, ακούμε.
Ναι. Καλησπέρα. Πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι από την πλευρά της, του αμφίρωπου, του συναρπαστικού. Η Αλεξάνδρεια ήρθε και πρόσεξε πάρα πολύ τα νότα της. Έπαιξε πάρα πολύ αμυντικά, ήθελε να κερδίσει το παιχνίδι μέσα από τις αντεπιθέσεις ή από κάποιο στημένο φάουλ, κάποια στημένη φάση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο τερματοφύλακας της Αλεξάνδρειας έκανε μόνο βολέ, δεν έκανε ούτε μία φορά, δεν έπαιξε την μπάλα με τα δύο στόπερ του ή με τους αμυντικούς του για να ξεκινήσουν το παιχνίδι από πίσω. Και αυτό είχε σε συνέπεια να μεταφέρει την μπάλα συνεχώς προς το δικό μας γήπεδο, ευτυχώς όχι στην περιοχή μας, γιατί είχαμε πολύ καλές αμυντικές τοποθετήσεις, είχαμε πολύ καλό position game. Πάντως παίζει έτσι, συγγνώμη, σε διακόπτω, Γιάννη, η Αλεξάνδρεια παίζει έτσι. Αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού της από την παρακολουθήση. Δεν το γνωρίζω, δυστυχώς. Παίζει λίγο σφιχτά πίσω και ένα παιχνίδι που την είχα δει μέσα στον Κοπανό στις αρχές της χρονιάς. Είχαν διαφορά οι δύο ομάδες στα τρεξίματα πάρα πολλά, οπότε δεν μπορούσα να κρίνω από εκείνο το παιχνίδι, ήταν αρχή της χρονιάς. Αυτό το παιχνίδι που έκανε η Αλεξάνδρεια δυσκολεύει τις ομάδες που κάνουν δημιουργικό παιχνίδι, όπως είναι η δική μου ομάδα. Δυσκολεύει την ομάδα που θέλει να ξαναπαναφέρει την μπάλα με ορθό τρόπο, γιατί ένα λάθος είναι μια απόκρουση του αντιπάλου και ξανά εμείς προσπάθεια και ξανά αυτή η απόκρουση. Και κάπου εκεί πέρα προσπαθούμε να βρούμε έναν υψηλό ρυθμό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα που δημιουργεί είναι δύσκολο να βρει ρυθμό όταν ο αντίπαλος παίζει κατά αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι ότι η Αλεξάνδρεια στάθηκε αρκετά καλά στο πρώτο μήχρονο. Θα μπορούσε να έχει ανοίξει και το σκορ. Όμως θα μπορούσαμε να είχαμε ανοίξει και εμείς το σκορ, γιατί νομίζω. Όχι μόνο. Στο δεύτερο μήχρονο μπήκατε δυνατά πολύ. Είμαι σίγουρο ότι στο πρώτο μήχρονο δεν μας δόθηκε ένα πέναλτι πεντακάθαρο. Είναι πέναλτι και αποβολή. Στο δεύτερο μήχρονο αλλάξαμε και δύο τακτικά δεδομένα και μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά. Τα παιδιά και με την κρισιμότητα του παιχνιδιού και με τη θέληση τη μεγάλη, βάλανε την Αλεξάνδρεια μέσα στην περιοχή της. Πιστεύω κάποια στιγμή θα ερχόταν τον γκολ. Ήρθε με έναν τρόπο που διαμαρτύρθηκε η Αλεξάνδρεια. Υπάρχει βίντεο, μακάρι να είναι απέναντι και να διαμαρτύρονται άδικα για να είναι δίκη η νίκη μας 100%. Πιστεύω ότι δικαιούμασταν την νίκη γιατί ήμασταν αυτοί που θα ήθελαν να παίξουμε. Τι να πω, το παιχνίδι πάντως το χάρηκα από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα μπορούσαν να μας ισοφαρίσουν και τα Αλεξάνδρεια στο τέλος. Δεν μας ισοφαρίσαν, έγινε το 2-0. Ήταν πολύ όμορφο για όλους. Πάρα πολύ όμορφο και εύχομαι στην ομάδα της Αλεξανδρίας να παραμείνει ψηλά. Ναι. Να είναι συναρπαστικό έτσι το πρωτάθλημα μέχρι τέλος, να μην υπάρχουν δύο ομάδες, δύο πόλεις, να υπάρχουν τρίτη πόλη τουλάχιστον. Αυτό το κάνει. Πιστεύω ότι η Αλεξάνδρεια που την έχω παρακολουθήσει, Γιάννη, θα πάει μέχρι το τέλος έτσι. Και εγώ φαντάζομαι ότι βάσει τη εικόνα. Είστε δύο ειδικοί προπονητές, δεν κάνουμε τους ειδικούς εμείς. Βάσει τη αγωνιστικότητα που έχει. Δύσκολα θα χάσει τις παιχνίδια γιατί τρέχουν πάρα πολύ τα παιδιά. Υπάρχει πάντρεμα νεανικού με έμπειρου συνόλου. Το εύχομαι να πάνε καλά γιατί είναι καλό να υπάρχει στο πρωτάθλημα να υπάρχουν τρεις τουλάχιστον ομάδες στο ψηλό επίπεδο. Γιάννη, και εμείς να ευχηθούμε στο Fast Nausa τα καλύτερα. Περάσατε τα δύσκολα τώρα. Υπάρχουν οι διακοπές, θα ξεκουραστείτε. Θα έχεις την ευκαιρία και εσύ να δουλέψεις την ομάδα σου και να την παρουσιάσεις. Θέλουμε να παρουσιάσει η Nausa στο δεύτερο γύρο το πρόσωπο που θα της δώσει ο Γιάννης Κερλίδης. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και εμείς. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Μιλουνάς είναι κοντά μας. Γιώργο, θα θέλαμε να μας σχολιάσεις λίγο το παιχνίδι και τι θα πρέπει να προσέξει η Αλεξάνδρεια από εδώ και μπρος για να μπορέσει στο δεύτερο γύρο να πλησιάσει πιο πολύ τους πρωτοπόρους. Το σημερινό παιχνίδι ήταν ένα ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες από τις τρεις που πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα της Α1. Γνωρίζαμε ότι η αντίπαλη ομάδα, πέρα από την μεγάλη της ιστορία, είχε ποδοσφαιριστές που διαθέτουν πολύ μεγάλη εμπειρία. Εμείς παραταχθήκαμε όπως θα παραταχθούμασταν σε κάθε παιχνίδι. Δουλέψαμε όλη την εβδομάδα πάρα πολύ και εκτιμώ ότι δώσαμε μία εντύπωση στον αρκετό κόσμο ότι και πάλι η Αλεξάνδρεια έπαιξε το ποδόσφαιρό της όπως πρέπει. Αγωνιστήκαμε, δώσαμε πολύ πάθος, αλλά δυστυχώς δεν χρειάζονται μόνο αυτά για να κερδίσεις ένα παιχνίδι. Εγώ θα το πω ατυχία, άλλοι θα το πούν αλλιώς. Εμείς συνεχίζουμε όπως θα κάναμε και αν κερδίζαμε ή αν ερχόταν το παιχνίδι ισοπαλία. Πάντως η Αλεξάνδρεια φάνηκε από την αρχή ότι υπήρχε κάποιο πλάνο στο παιχνίδι. Γίνανε πιο πολύ με αντεπιθέσεις όπως συνηθίζει να παίζει μια Αλεξάνδρεια. Θα έλεγα ότι σε δύο-τρεις φάσεις δεν είστε και τυχεροί έτσι. Με το μήνυμα τον Μπενίσκο στην αρχή και είχατε και το δοκάρι στο τέλος. Τώρα τη διαιτησία, καλό είναι να μην τα ψιλοσχολιάζουμε, γιατί χαλάμε λίγο το αστεχνικό ποδόσφαιρο. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε ποδοσφαιριστές. Εμείς ασχολούμαστε με την μπάλα, με τους συμπαίκτες μας, τον προπονητή μας και τίποτα άλλο.
Αυτό που λέτε για τη διαιτησία, αρμόδιοι είναι άλλοι να ασχοληθούν. Σωστό. Εμείς κάθε μέρα προπονούμαστε και αγωνιζόμαστε κάθε Σάββατο. Έτσι. Και το δείχνουμε τι κάνουμε κάθε Σάββατο. Εσείς πιστεύω ότι αν εστιάζεστε στο αγωνιστικό κομμάτι θα πάτε καλά, γιατί φέτος η Αλεξάνδρεια έχει τόσο καλά δείγματα και αξίζει συγχαρητήρια σε όλους σας. Σίγουρα. Οι συμπαίκτες μου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, όχι μόνο για αυτό το παιχνίδι, αλλά για όλο τον πρώτο γύρο. Είστε και νεοφώτιστη στην Αλφάνα, έτσι να το πούμε γι' αυτό. Νεοφώτιστη δεν θα το έλεγα τώρα. Νεοφώτιστη τύπης. Η Αλεξάνδρεια είναι για λίγο. Τύπης νεοφώτιστη. Σημειώστε κάπου ότι η Αλεξάνδρεια θα είναι για λίγο εδώ σε αυτή την κατηγορία. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και οι συμπαίκτες μου και εγώ και ο προπονητής και η διοίκηση θα έρθει η ώρα που, όπως και ήρθε, γιατί όλοι στην αρχή δεν μας υπολόγιζε κανένας. Παιχνίδι με το παιχνίδι, ήρθαν διάφοροι τύποι να μας χτυπάνε την πλάτη. Η αλήθεια είναι ότι έχετε κερδίσει, το έχετε κερδίσει μόνοι σας, αξίζουν συγχαρητήρια. Θα ήθελα να μείνουμε εδώ, συγχαρητήρια για την απόδοση τη δικιά σου και με τον Έβολο θα είμαστε κοντά να παρακολουθούμε το φάτι της Αλεξάνδρειας και στο δεύτερο γύρο. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Δίπλα μας έχουμε το Σωτήριο Ακημίδη από τον τερματοφύλακα του Fast Nausa, ο νικητής σήμερα. Την άποψή σου για το παιχνίδι? Για μας είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Όλη την εβδομάδα με τον κύριο Κυρλίδη προσπαθούσαμε να προσαρμοστούμε στις συνθήκες του παιχνιδιού. Η Αλεξάνδρεια είναι πολύ καλή ομάδα, δίκαια βρίσκεται στην τρίτη θέση βαθμολογίας, αν και θα μπορούσε να διεκδικήσει και το πρωτάθλημα φέτος. Εμείς είμαστε πίσω. Είστε λίγο πιο έμπειροι σαν ομάδα, ναι, θα έλεγα έτσι. Έχετε, ναι, πιο έμπειρους παίκτες λίγο. Αλεξάνδρεια, αυτό είναι δημιουργία αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι γεγονός. Είμαστε λίγο πιο έμπειροι. Προσπαθούμε από το καλοκαίρι να είμαστε πρώτοι στη βαθμολογία. Δεν τα καταφέρουμε. Χάσαμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στην Ερνούπολη. Σήμερα το παιχνίδι πολύ καλό, πολύ δυνατό. Η μπάλα πάνω κάτω, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ευχαριστήθηκε ο κόσμος στις εξέδρες που είμαστε. Το ευχαριστήθηκε και αυτό είναι προς τιμή σας. Το ευχαριστήθηκαμε και εμείς. Για τον 22 ποδοσφαιριστών και παίξατε και πάρα πολύ. Ήταν σε αθλητικά πλαίσια το παιχνίδι. Ωραία, ήταν πολύ καλό το παιχνίδι σήμερα. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο εμείς ανεβάσαμε απόδοση. Στο πρώτο δεν ήμασταν τόσο καλοί. Στο δεύτερο ημίχρονο ανεβάσαμε απόδοση. Κλείσαμε στα καλή την Αλεξάνδρεια. Αυτό είναι γεγονός. Καταφέραμε να προηγηθούμε 1-0 και μετά είναι λίγο πιο εύκολο το μάτς για μας. Κάναμε και το 2-0 στο τέλος. Νομίζω ότι δίκαια η αναμέτρηση ανοίγει στην Άουσα σήμερα. Συνεχίσουμε το πολύ δύσκολο έργο που είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Από τη μεριά του Έβολος να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο ΦΑΣ Νάουσα. Σε σένα καλές αποκρούσεις. Είστε καλά, ευχαριστώ. Και θα είμαστε κοντά και στο δεύτερο γύρο να παρακολουθήσουμε την προσπάθεια και τη δική σας και όλων των ομάδων που συμμετέχουν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του νομού Ημάθειας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.